Συναδέλφισες και συνάδελφοι, σήμερα εδώ στην πλατεία Συντάγματος οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ πρωτοπόροι στους αγώνες από το 1977, αγκαλιασμένοι από μια μεγάλη εργατική και κοινωνική υποστήριξη, δίνουν για μια ακόμα φορά το αγωνιστικό παρόν. Ένα αγωνιστικό παρόν που η μαζική του συμμετοχή αποτυπώνει σαφέστατα πως το μέλλον της ΛΑΡΚΟ δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Η σημερινή συγκέντρωση είναι η απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ μέσα από το καταστροφικό σχέδιο της τριγωτόμησης, που είναι σε βάρος των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και του δημοσίου συμφέροντος. Ένα σχέδιο το οποίο σε πλήρη συμπόρευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην παράδοση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας στα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και της στρατηγικής σημασίας δημόσιων επιχειρήσεων στην ενέργεια, τον ορυκτό πλούτο, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, το νερό δεν έχει προηγούμενο. Ό,τι δημόσια κεφάλαια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία της κοινωνικής συμμετοχής έχουν απομείνει, ξεπουλούνται. Η ΛΑΡΚΟ, παρόλη την αποξίωση που έχει υποστεί, παρόλα τις τα προβλήματα από τις κακοδιαχειρήσεις κυβερνήσεων που σήμερα παρουσιάζονται σωτήρες και μας κουνούν το δάχτυλο, παρόλες τις αναξιοποιητές δυνατότητές της, παραμένει μια δυναμική εταιρεία με σημαντική συμβολή στη βιομηχανία, στην απασχόληση και στο συναλλαγματικό ισοζύγιο της χώρας. Με εργαζόμενους που δουλεύουν σε σκληρές και αντίξωες συνθήκες, χαμηλόμισθοι στο σύνολό τους και έχοντας πληρωμένο το μεροκάματο με πολύ βαρύ φορό αίματος. Η οικονομική κατάσταση της ΛΑΡΚΟ, όπως αυτή παρουσιάζεται μονοδιάστατα από την κυβέρνηση και από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι στοχευμένη και εξυπηρετεί σκοπιμότητες που έχουν σχέση με το ξεπούλημα και σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται με τις πραγματικές δυνατότητες της ΛΑΡΚΟ. Η σημερινή συγκέντρωση μέσα από την τεράστια αλληλεγγύη δίνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, όχι μόνο για τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ, αλλά για το σύνολο της εργατικής τάξης που έχει βιώσει το πετσί της τα τελευταία χρόνια τις βάρβαρες και καταστροφικές αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν ισοπεδώσει δικαιώματα και κοινωνικές κατακτήσεις δεκαετιών. Ο αγώνας ενάντια στο ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ, ο αγώνας για τη διασφάλιση του μεροκάματος και των εργασιακών δικαιωμάτων, ο αγώνας για την προστασία της ζωής στον χώρο εργασίας και ο αγώνας για αξιοπρεπείς σχέσεις και συνθήκες εργασίας δεν είναι αγώνας μόνο για τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, είναι αγώνας όλων μας. Είναι ο ίδιος αγώνας που δίνει ο καθένας μας όπου και να εργάζεται. Το πλατή μέτωπο στήριξης των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ που έχει διαμορφωθεί μπορεί και πρέπει να γιγαντωθεί. Μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για ενιαίους μαχητικούς αγώνες με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Όπως ο αγώνας που είμαι μπροστά μας για το ασφαλιστικό. Μόνο όλοι μαζί θα φέρουμε την ανατροπή προς όφελος των εργαζομένων και του λαού. Έτσι σήμερα και μέσα από αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, έχοντας σαν παρακαταθήκη του αγώνες του 77 και όλους τους υπόλοιπους, ενωμένοι με τις τοπικές κοινωνίες και τη συμπαράσταση του εργατικού κινήματος, όλοι μαζί στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ, ο ορυκτός πλούτος είναι δημόσια περιουσία, ανήκει στο λαό της και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελός τους.